Αφού η τουρκική πλευρά έθετε στο τραπέζι νέες παράλογες αξιώσεις, όπως η αναγνώριση του δικαιώματος των 4 ευκαιριών για τα 80 εκατομμύρια Τούρκων πολιτών. Αυτή τη στιγμή, οι ηγεσίες των δύο μεγάλων κομμάτων προτάσουν ως δικαιολογία ότι προκειμένου να εξομαλυνθεί η κατάσταση και να επαναρχίσουν οι συνομιλίες, θα πρέπει η Βουλή να διορθώσει το εντός πολλών εισαγωγικών λάθος της. Μάλιστα, με δεδομένο ότι την ερχόμενη Τρίτη η συζήτηση για το Κυπριακό ξεκινά εκ νέου, φαίνεται ξεκάθαρα και ανέλαβαν σήμερα αναγκαστικά και βιαστικά να περάσουν τη συγκεκριμένη πρόταση. Προσπαθούν να μας πείσουν με μεγάλη αποτυχία ότι αυτή η ενέργεια είναι στάση ευθύνης απέναντι στον τόπο και ότι θα μας προσδώσει κάποιο χρήσιμο διπλωματικό εργαλείο. Κάτι τέτοιο φυσικά, για να έχει αντίκρισμα, θα έπρεπε να εφαρμοστεί και από τις δύο πλευρές. Θα μπορούσατε δηλαδή να είχατε ζητήσει από τον συνομιλητή σας ως δείγμα καλής θέλησης να σβήσει μια για πάντα τη σημαία της ντροπής από τον πενταδάχτυλο και να παραδώσει άμεσα τους δολοφόνους του Τάσου Ισαάκ και τους Σολομού Σολομού. Αυτές οι πράξεις όντως θα υποδομούσαν ένα πολύ καλύτερο κλίμα για να συνεχιστεί ο διάλογος. Τίποτα από όλα αυτά όμως δεν θα συμβεί. Γιατί πολύ απλά ο ίδιος καμαρώνει το σύμβολο της κατοχής και έχει για στενό του συνεργάτη έναν εκ των δολοφόνων του Σολομού Σολομού. Κύριε Πρόεδρε, είναι πλέον ολοφάνερο πως η πρώην Εθνικόφρονα Παράταξη σε αγαστή συνεργασία με μια αριστερά χωρίς ταυτότητα εθνική ενώνουν τις δυνάμεις τους και με διάφορες μεθοδεύσεις σκοπεύουν να διαγράψουν την ιστορία του λαού μας. Η εντολή για αποταγή άλλωστε έρχεται από πολύ μακρινά κέντρα της αποφάσεων. Μόλις μια εβδομάδα μετά την επέτειο της 1ης Απριλίου δεν έχετε το δικαίωμα να σελγείτε στα μνήματα εκείνων που θυσιάστηκαν για να κατέχετε εσείς σήμερα βουλευτικές έδρες. Κλείνω, κύριε Πρόεδρε, τη σύντομη αναφορά μου απευθυνόμενος προς τον κύριο Ναβέρχου Νοθήτου και τον κύριο Άντρο Κυπριανού. Άμα ξαναανταμώσετε τον αφέντη του Μωρά, να του μεταφέρετε το μήνυμα πως σε αυτήν την πλευρά κάποιοι επιμένουν να θυμούνται καθορθώματα παλιά για λεβέντες που πεθάναν για ενωσή και ελευθεριά. Να του πείτε να θυμάται πως αυτή μονάχα η απόφαση ενός μαθητή, ενός αγρότη, ενός γεωπόνου και ενός αντιμουταξή για να αλλάξει η ιστορία και να πάμε από την αρχή, η Κύπρος ήταν, είναι και θα είναι ελληνική.